Θα έλεγα ότι ο χάρτης του Λαστιού γενικότερα και ειδικότερα του Δήμου Σιτιάς έχει φορτωθεί σε υπερβολικό βαθμό με δασικές εκτάσεις. Σε σύνολο νομού και ιδιαίτερα Δήμου Σιτιάς νομίζω ότι είναι πάνω από 85-90%, κάτι που δεν σημαίνει σε άλλους όμορους νομούς. Και είναι βέβαια ένα ζήτημα που προξενεί εύλογες απορίες αν αναλογιστεί κανείς το γεγονός ότι στους δασικούς αυτούς χάρτες δεν έχει ληφθεί υπόψη τίποτα από αυτά τα οποία υπάρχουν στις τελεσίδικες αποφάσεις. Δηλαδή δεν έχουν, υπάρχουν χιλιάδες τελεσίδικες αποφάσεις χαρακτηρισμού οι οποίες δεν έχουν ληφθεί υπόψη. Υπάρχουν χιλιάδες στρέμματα με ανταλλάξιμα ή με κτήματα αγροτικής αποκατάστασης τα οποία δεν έχουν ληφθεί υπόψη. Και βέβαια υπάρχουν και κάποια οξύμορα που έχουν εμφανιστεί, όπως εκτάσεις οι οποίες είναι άλλης κρίσεως να έχουν γίνει δασικές, όπως κάποιοι δρόμοι, το αεροδρόμιο Σιτίας, παραλίες κτλ. Θέλω να πω ότι αυτή η διαδικασία, εμείς σαν τεχνικό επιμελητήριο το ζητούσαμε εδώ και 25 χρόνια να γίνουν δασικοί χάρτες. Όμως όχι με τον τρόπο αυτό τον οποίο έγιναν. Δηλαδή, εμείς αυτό που ζητούσαμε είναι να προηγηθεί το δασολόγιο, να γίνουν δασικοί χάρτες, να κυρωθούν μετά τη διαδικασία των ενστάσεων, της διερεύνησης κτλ. Και μετά να έρθει το κτηματολόγιο, το οποίο, εφόσον έχουμε τελεσίδικους δασικούς χάρτες, θα ξέρουμε τι είναι ιδιωτικό και τι δεν είναι, για να προχωρήσουμε στο κτηματολόγιο. Δυστυχώς η πολιτεία τα έκανε ανάποδα για άλλη μια φορά. Δηλαδή προχώρησε να κάνει πρώτα το κτηματολόγιο και ακολούθησε η σύνταξη των δασικών χαρτών, με συνέπεια να γίνει ένα μεγάλο μπάχαλο. Δηλαδή, πάρα πολλοί ιδιοκτήτες οι οποίοι θεωρούσαν, καλός ή κακός, ότι κάποιες ιδιοκτησίες τους ανήκανε, κάποια βοσκοτόπια κτλ. Και τα δήλωσαν στο κτηματολόγιο πληρώνοντας τα ανάλογα παράγωγα, έρχεται τώρα το ελληνικό δημόσιο δια των δασικών χαρτών και τις θεωρεί δασικές τις εκτάσεις αυτές. Πράγμα που σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης θα πρέπει, πέραν των παραβόλων που έχει πληρώσει το κτηματολόγιο, να επιβαρυνθεί και με κάποια άλλα παράβολα για να εκφράσει τις αντιρρήσεις του, τα οποία δεν είναι διόλευκα κατά φρόνημα. Ιδιαίτερα υψηλά, έτσι. Ιδιαίτερα υψηλά. Δώστε μας μερικά το παράδειγμα. Θα σας έλεγα ότι για μια έκταση 5 στρεμάτων το παράβολο είναι 180 ευρώ, αλλά για μια έκταση η οποία είναι πάνω από 300 στρέμματα, ας πούμε, είναι 3.500 ευρώ. Τα 20 έως 100 στρέμματα, ας πούμε, είναι 700 ευρώ το παράβολο. Θεωρώ ότι αυτό είναι αποτρεπτικό για κάποιους ανθρώπους να υποβάλουν αντιρρήσεις, επειδή τα παράβολα είναι ιδιαίτερα ψηλά, και αυτό θα έχει συνέπειες ενδεχομένως να απολέσουν και οι ιδιοκτησίες. Άρα λοιπόν εγώ θεωρώ ότι είναι μια εντελώς λάθος διαδικασία αυτή που ακολουθήθηκε. Πιστεύω ότι οι δασικοί χάρτες έτσι όπως έχουν αναρτηθεί θα πρέπει να αποσυρθούν και προς τούτο έχω κάνει ήδη μια συζήτηση με τον κύριο Δήμαρχο χθες σε μια πρωινή σύσκεψη που είχαμε και έχουμε σκοπό να ζητήσουμε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αυτοί οι δασικοί χάρτες να αποσυρθούν και να επανεξεταστούν. Τι ελπίδα όμως έχει αυτό να πραγματοποιηθεί? Δεν το γνωρίζω, αλλά νομίζω ότι αν υπάρξει μια αντίδραση όπως και σε προηγούμενες επιχειρούμενες αποφάσεις όπως η ολική κατάρρευση εκτός ιδιοδόμησης, που οφείλω να πω ότι ο Δήμος Σιτιάς ήταν ο πρώτος που αντέδρασε σε αυτό. Εάν λοιπόν υπάρξουν αντίστοιχες αντιδράσεις μαζικές, νομίζω ότι αυτό θα αποσυρθεί και ενδεχομένως και να επανεξεταστεί. Σας επαναλαμβάνω ότι είναι κάτι αστείο. Δηλαδή, μιλάμε για παραλίες οι οποίες, όπως η Πλακοπούλος και ο Κουρεμένος, οι οποίες δεν έχουν προφανώς κανένα χαρακτήρα δασικής έκτασης. Έχουν συμπεριληφθεί στα δασικά τμήματα, όπως και το μισό αεροδρόμιο Σιτίας. Εσείς, κύριε Τσουκνάκη, γνωρίζετε με ποιο τρόπο λήφθησαν τα στοιχεία? Όπως μας είπατε και λίγο πριν, είναι κάποια ιδιωτική εταιρεία? Είναι κάποια ιδιωτικά γραφεία στα οποία έχουν αναφερθεί, δεν ξέρω ποιες διαδικασίες η σύνταξη αυτών των χαρτών. Νομίζω ότι τα γραφεία αυτά δεν έχουν καν επισκεφτεί την περιοχή μας. Η όλη σύνταξη έγινε μάλλον από φωτογραφίες Google Earth, δεν ξέρω άλλες. Και βέβαια αυτή δεν είναι μια ασφαλή διαδικασία. Δηλαδή δεν μπορεί να εκτιμήσει το χαρακτήρα μιας έκτασης μόνο από αεροφωτογραφίες. Οφείλεις να πάρεις και τις αποφάσεις που προαναφέρθηκα, είτε των ανταλλαξίμων και γεωργικών, είτε τις τελεσίδικες αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από τη Διεύθυνση Ασών,
Και επίσης, οφείλεις να κάνεις και κάποιες μελέτες οι οποίες θα αναγνωρίσουν κάποιες καλλιέργειες οι οποίες δεν φαίνονται με την πρώτη ματιά από το Google Earth, δηλαδή ή από αεροφωτογραφίες. Για παράδειγμα, ξεκάθαρα εδώ είναι μόνο τα αγροτεμάχια τα οποία έχουν ξεκάθαρα ζωτικά που είναι ελαιόφυτα. Οι κήποι, οι μονοετείς καλλιέργειες κτλ. Δεν μπορούν να ξεχωρίσουν εύκολα από την. Από τα βοσκοτόπια. Πράγμα που σημαίνει ότι δημιουργούνται τεράστια προβλήματα. Εμένα επίσης με προβληματίζει το γεγονός της ποσόστοσης των δασικών περιοχών στον νομό Λαστείου που είναι υπέρτερο όλων των νομών της Κρήτης. Που είναι πραγματικά απίστευτο. Ναι, ο νομός Λαστείου γνωρίζουμε, ειδικά η περιοχή της Ιτίας. Και δίπλα ο νομός Ηρακλείου με τόσους τεράστιους ορεινούς όγκους, με τα αστερούσια κτλ. Είναι ο μισός περίπου, ίσως και λιγότερο μη δασικός. Λογικό είναι να μας κάνει να σκεφτόμαστε με δεύτερες σκέψεις και να μας πείτε, κύριε Τσουκνάκη, αυτό σημαίνει περιουσία δημοσίου, τις οποίες μπορεί να τις κάνει ό,τι θέλει. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο, ξέρετε, στην περιοχή μας, στην Κρήτη γενικότερα, αλλά και στην περιοχή μας, που υπάρχει μεγάλο ποσοστό χτισιακτησίας, άρα δεν υπάρχουν συμβόλαια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποδείξει κανείς με παλιούς τίτλους ότι μια έκταση ακόμα και χορτολιβαϊκή δασική είναι δικιά του. Άρα εγώ θεωρώ ότι με μαθηματική βεβαιότητα οι εκτάσεις αυτές οι οποίες εμφανίζονται ως δασικές, εάν δεν αλλάξει κάτι, θα περιέλθουν στο δημόσιο. Πέρα τώρα από το υψηλό κόστος που λέτε που αντιστοιχεί στις ενστάσεις, η διαδικασία τι πιθανότητες έχει να είναι υπέρ αυτού του οποίου, ο οποίος κάνει την ένσταση? Εάν οι θυγόμενοι ιδιοκτήτες έχουν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις ή πράξεις χαρακτηρισμού τελεσίδικες ή αν έχουν διαγράμματα που αποδεικνύουν ότι εντάσσονται σε περιοχές ανταλλαξίμων ή κληροτεμαχίων αγροτικών αποκαταστάσεων, οι πιθανότητες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να έχουν τίτλους πάρα πολύ παλιούς που να ανάγονται στις εποχές της κρητικής πολιτείας, αρχών του προηγούμενου αιώνα. Δύσκολο. Κύριε Τσουκνάκη, βλέπουμε εδώ το χάρτη του Λασιθίου και αξίζει να δούμε σε σχέση με τον νόμο Ηρακλείου. Βλέπετε τον νόμο Λασιθίου σχεδόν όλος πράσινος. Όλος πράσινος. Και ο νόμος Ηρακλείου, κοιτάξτε, σε ποσοστό πάνω από το 50%, ίσως και περισσότερο, ότι είναι μη δασικός. Δηλαδή ο νομός Λαστείου είναι κατά 90% δασικός, σε αντίθεση με τον νομό Ηρακλείου, που είναι δύο όμοροι νομοί. Θυμίζω ότι ο νομός Ηρακλείου έχει κάποιους τεράστιους ορεινούς όγκους στα όρια του. Αλήθεια, η ίδια ιδιωτική εταιρεία έκανε... Το ίδιο γραφείο έκανε. Το ίδιο γραφείο. Έκανε την εκτίμηση, ναι. Μάλιστα. Για να δούμε λίγο τις λεπτομέρειες, χαρακτηριστικές λεπτομέρειες στο Δήμο Σιτίας. Να δούμε λίγο την περιοχή του Δημοτικού Αεροδρομίου Σιτίας, όπου όπως θα δείτε υπάρχει το οξύμορο, μισός και περισσότερο από τον διάδρομο να είναι δασικός. Άρα μιλάμε ότι οι άνθρωποι αυτοί που συνέταξαν τους εδώ τους χάρτες δεν έλαβαν υπόψη τους ούτε καν τα νομίμως υφιστάμενα τεχνικά έργα των περιοχών. Ας δούμε λίγο και αυτό που σχολιάσαμε προηγουμένως. Ας πάμε να δούμε εδώ στην περιοχή του Παλαικάστρου, όπου υπάρχει ένας καθορισμός αγιαλού και παραλίας από το 2013, επί του οποίου έχει γνωμοδοτήσει η Διεύθυνση Δασών Λαστείου ότι δεν υπάρχει δασική έκταση εκεί, και όμως ότου θαύματος έρχεται το γραφείο αυτό το οποίο συνέταξε τους χάρτες και την παραλία της Πλακοπούλης και του Κουρεμένου την έχει βάλει δάσος. Πείτε μου τώρα εσείς ποιος είναι ο χαρακτήρας ο δασικός της Αμμουδιάς. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Θα μπει το θέμα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και ελπίζω να ληφθεί μια απόφαση που θα ζητάει την απόσυρση των δασικών χαρτών γενικότερα, τουλάχιστον όσον αφορά το Δήμο Σιτίας, αλλά θα εξειδικεύει και κάποιες περιπτώσεις οι οποίες είναι κραυγαλαίες, για να αποδείξει ότι αυτοί οι δασικοί χάρτες έχουν συνταχθεί τουλάχιστον πρόχειρα, για να μην πω κάτι άλλο. Τι περιθώριο έχουν, κύριε Τσουκνάκη, οι θυγόμενοι να κινήσουν τις διαδικασίες? Το περιθώριο που έχει ανακοινωθεί τουλάχιστον επί του παρόντος είναι από τις 12 Φεβρουαρίου μέχρι τις 27 Μαΐου για την έκφραση αντιρρήσεων επί των δασικών χαρτών. Δεν ξέρω αν αυτό θα αλλάξει. Οπότε... Πού πρέπει να απευθύνονται, πού?
θα πρέπει να απευθύνονται στην. Υπάρχει η διεύθυνση ηλεκτρονική στην οποία αναφέρεται, στην ανακοίνωση μέσα που έχουμε εκδώσει και υπάρχει και στη σελίδα του Δήμου μας. Mm-hmm. Υπάρχει η ηλεκτρονική διεύθυνση, αλλά και η ταχυδρομική, όπου μπορεί να απευθύνονται αυτές οι αντιρρήσεις.